Με ψυχή και πάθος, αλλά και τον κόσμο στο πλευρό του, ο Νόχανε Κλάινς πήρε μια σπουδαία νίκη με 11-5 απέναντι στον Πανιόνιο και πανηγύρισε την παραμονή του στην Α1 μέσω των play-out. Το μάτς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, με την ομάδα όμως του Λία Μαχαίρα να διατηρεί το προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι ισοφαρίστηκε 2 φορές το πρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο μέρος, η άμυνα έσφιξε, ο Λεβεντάκης κράτησε ανέπαφη την εστία του και η συνέχεια βρήκε τους πολίστες του Λία Μαχαίρα να ανοίγουν σαμπάνιες και να πανηγυρίζουν τόσο εντός όσο και εκτός πισίνας. Τα 8 λεπτά, 4-2, 3-3, 1-0 και 3-0. Ενώ από την ομάδα του Νόχανε Κλάινς, πρώτο σκόρερ ήταν ο Αβέρκα με 4 τέρματα, ακολούθησε ο Χαριτάκης με 3, ενώ από ένα πρόσθεσαν οι Αγιοργούσης, Φλόρος, Μπαριωτάκης και Μαζοκοπάκης. Από πλευράς Πανιωνίου, ξεχώρισε ο Κουγεράκης, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Νόχανε Κλάινς, ο οποίος σημείωσε 2 τέρματα. Τώρα ξεκούραση, να μαζέψουν τις δυνάμεις μας, να ξεκινήσουμε την καινούργια σεζόν. Επιστρέψαμε εκεί που ανήκαμε. Παραμείναμε στην Α κατηγορία. Βλέπετε, με πειράζει και ο κύριος προπονητής μου, ο κύριος Ηλίας Μαχαίρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια και μπράβο σε όλο το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου, στο προπονητικό team. Στο προπονητικό team, τον Ηλία τον Μαχαίρα, τον Μαρίστο Βιζηράκη, τον Αλίκο τον Κουβαριτάκη, τον Γιάννη τον Ζαγουράκη, τον Στέλιο τον Παπαδάκη που με βοήθησε στην προπόνηση και ανέβηκα έτσι λίγο να βοηθήσω την ομάδα. Για το πέναλτι που είπε στη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, ήταν ένα πέναλτι. Άμα το πιάσει, γίνεσαι ήρωας. Αν το φας, δεν τρέχει και κάτι. Σου είχε γίνει εφιάλτη στο Ρεστράτο. Το Ρεστράτο, ίσως είναι την τόπα μου το Ρεστράτο. Να το ακούω από τον προπονητή μου τον Λία τον Μαχαίρα. Ίσως είναι η τόπα να με ανεβάζει λιγάκι το Ρεστράτο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Μαχαίρα, ο οποίος πειράζει δίπλα τον Στράτο τόση ώρα. Αυτό ήταν που πειράζε. Και τώρα μιλάει με τον κόσμο. Ηλία, δεν θα πειράζει το Στράτο άλλη φορά. Το Ρεστράτο τι ήταν, γούρι. Το Στράτο. Τι να πω, συγχαρητήρια στα παιδιά. Νομίζω ότι τα 3 δεύτερα ημίχρονα των 3 αγώνων ήταν εκεί που κρίθηκε η παραμονή στην κατηγορία. Και το δεύτερο ημίχρονο του σημερινού αγώνα ήταν το αποκορύφωμα, νομίζω, της απόδοσής μας. Δεν δεχτήκαμε γκολ, δεν θυμάμαι αν δεχτήκαμε ένα. Είχαμε τεράστια διαφορά και εκεί κρίθηκε ο αγώνας. Για τον κόσμο που ήρθε σήμερα. Τι να πούμε, είναι ένας κόσμος από τα παλιά. Ελπίζω να το κρατήσουμε κοντά μας. Το παιχνίδι στο τέλος, ουσιαστικά η σημερινή νίκη μάλλον ήταν πιο εύκολα από ό,τι το σκορ του Νάιξτον. Κοίτα, με τα προηγούμενα μάτια. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια, η διαφορά μας και η βαθμολογική του πρωταθλήματος και η δυναμική των παιχτών και το βάθος στον πάγκο μετά το ενερχομό των δύο ξένων παιχτών. Ήταν αυτή. Απλώς είχαμε τεράστια πίεση. Παρόλο την ηλικία και την εμπειρία των παιδιών, επειδή είναι οικογένεια και ομάδα, είχαν τεράστια πίεση για να μείνουν στην κατηγορία. Δεν είναι ότι έχουν στόχο αυτά τα παιδιά να φύγουν, να πάνε κάπου παραπάνω. Έχουν κάνει το κύκλο τους, έχουν παίξει όλα στην εθνική ομάδα. Και εκεί κρίθηκε νομίζω και ο αγώνας. Η επόμενη μέρα νομίζω ότι η παραμονή στην κατηγορία είναι η σειρά που έχουμε, γιατί έχουμε από κάτω πια με το να είναι λόγω του ναυτικού ομίλου και όχι λόγω του κράτους η πισίνα ανοιχτή η 50. Έχουμε πια παιδικό και μήνυ παιδό που θα διεκδικήσουμε τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Ήταν μια πολύ σπουδαία νίκη, δύσκολη. Νομίζω ότι το αξίζαμε φέτος. Η ομάδα αυτή έδειξε ότι έπρεπε να παίζει στα play-off και όχι στα play-out. Νομίζω ότι φάνηκε η ποιότητά μας στα 3 τελευταία παιχνίδια που τα κερδίσαμε. Είχαμε λίγο άγχος και πιστεύω ότι στο τελευταίο παιχνίδι φάνηκε η αγωνιστική αξία μας. Νομίζω ότι σήμερα ζήσαμε μια μέρα από τις παλιές, γύρισε ο χρόνος πίσω. Μας θύμισε τις εποχές που παλεύαμε για πιο ψηλές θέσεις και πιστεύω και ότι η ιστορία και η ποιότητα του ΝΟΧ θα πρέπει να ζούμε τέτοιες μέρες πιο συχνά, όπως σήμερα. Το μέλλον ανοίξει αυτή την ομάδα, υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν νέα παιδιά και πιστεύω ότι αν μείνει η πισίνα ανοιχτή όπως φέτος, θα δούμε πάλι μεγάλες μέρες για τον ΟΧ. Πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ήταν το μάτς νομίζω της χρονιάς. Ο Πανιόνιος ήταν μια πολύ καλή ομάδα, το απέδειξε και στα 2 παιχνίδια που κρίθηκε στα πέναλτι. Νομίζω ότι σήμερα πραγματικά παίξαμε καλά. Είχαμε άγχος στην αρχή, αλλά νομίζω ότι με την καλή άμυνα
μπορέσαμε και πήραμε τελικά το παιχνίδι. Και σίγουρα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι επιτέλους το κολυμβητήριο ξαναγέμισε. Νομίζω ότι θα πρέπει κάθε φορά να είναι έτσι το κολυμβητήριο και πραγματικά είναι ο 8ος παίκτης για μας και μας βοηθάει πάρα πολύ ώστε σε κάθε παιχνίδι να είμαστε πραγματικά καλοί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και που ήρθαν σήμερα να μας δουν. Ήταν μια επιβλητική νίκη σημερινή. Ποια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς τα οποία κρίθηκαν πραγματικά στον πόντο ή στα πέναλτι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η επιβλητική για μένα δεν ήταν και πάλι το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Απλά σήμερα νομίζω ότι ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στην άμυνα. Δεν κάναμε τα λάθη των προηγούμενων δύο παιχνιδιών. Είχαμε μιλήσει μαζί με τον προπονητή μας και είχαμε επισημάνει κάποια λάθη τα οποία κάναμε. Νομίζω σήμερα πήγαμε πολύ καλά στον τομέα της άμυνας, γιατί από εκεί για μένα ξεκινάνε όλα. Και γι' αυτό καταφέραμε έτσι η νίκη να φαίνεται, γιατί δεν ήταν, λίγο πιο εύκολη, ας πούμε. Μετά από τόσα χρόνια στην Α2, όπως καταλαβαίνετε, για πρώτη φορά φέτος στο ΚΕΠΕΝΤΕ βρεθήκαμε στην Α1. Αυτό δημιούργησε 1000 προβλήματα, υπό την έννοια ότι είμαστε υπό την πίεση του χρόνου. Ουσιαστικά έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος, άρα ξεκινήσαμε με το υπάρχον ρόστερ και στην πορεία ψάξαμε για ξένους παίκτες. Αυτό πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο και όπως είδατε, στο δεύτερο γύρο είχαμε μια τελείως διαφορετική παρουσία. Βέβαια, στην πορεία του πρωταθλήματος υπήρχαν τραυματισμοί που μας δυσκόλεψαν, αλλά πιστεύω ότι αγώνα με τον αγώνα η παρουσία της ομάδος ήταν καλύτερη και αν δείτε και τη βαθμολογία θα ήταν, αν μη τι άλλο, άδικο αυτή η ομάδα να πέσει κατηγορία. Πιστεύω ότι άσχετα με τα δύο προηγούμενα αποτέλεσματα της Τετάρτης και της Παρασκευής που κρυθήκαν στα πέναντι, η διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων πιστεύω ότι είναι αυτή που είδατε σήμερα. Εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα έχουμε μια ανοιχτή πισίνα και σε αυτή την ανοιχτή πισίνα θα συνεχίσει την προσπάθειά της αυτή η ομάδα. Η επόμενη μέρα ουσιαστικά της ομάδας δεν ανεβάζει και τον πήχη τώρα αυτή η παραμονή? Φέτο ο στόχος ήταν η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, όπως καταλαβαίνετε. Του χρόνου, έχοντας όλο το χρόνο μπροστά μας, πιστεύω ότι θα δουλέψουμε προς την κατεύθυνση για μια καλύτερη θέση στο επόμενο πρωτάθλημα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι για την παραμονή της ομάδας μας. Ακούσαμε με προσοχή όλα όσα μας είπε ο προπονητής στο προηγούμενο διάστημα και φτάσαμε έτσι στη νίκη. Από δικά μας λάθη, στα δύο προηγούμενα μάτς έφτασαν να κριθούν στα πέναλτι. Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει από πριν στην κανονική του διάρκεια, αν και αυτό μετράει, είναι οι νίκες που τελικά πετύχαμε. Όσον αφορά το μέλλον μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα έχω υποχρεώσει με την εθνική ομάδα και αφού τελειώσω θα αποφασίσω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία του κόσμου. Δημιούργησα μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αγαπάω την Ελλάδα. I love Greece.